Σένα, εγώ κρίμα. Είμαι χάσει τη ζωή πριν και σήμερα το επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω και το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να το κάνετε like, subscribe, comment κάτω στα σχόλια. Να μα πείτε ότι αυτό ήταν το καλύτερο κρίμα που έχει βγει ποτέ, χωρί να το έχετε δει καν. Στο σημερινό κρίμα, έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από του αριθμού, πίσω από όλα τα προβλήματα τη καθημερινότητα, πίσω από κάθε έναν κύλυνδρο που κατεβαίνει μία κατηφόρα. Που έχει λάδι πάνω, κρύβεται η φυσική. Αλλά ποια φυσική, η καθημερινή φυσική. Γεια σα, Γεια σα, Ζωή. <laughs> <laughs> δεν έχω κάνει ποτέ μου γυρότερο. <laughs> Στέφανο Βαμπάκο, λοιπόν! A.K.A. καθημερινή φυσική, A.K.A. το αγόρι, αυτό που μα έχει τρελάνει από τότε που εμφανίστηκε <laughs> με το πρόσωπό του στα social media. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν κρύβομαι πλέον πίσω από την καθημερινή φυσική. Έχω αρχίσει να βγαίνω και μπροστά. Πολύ πρόσφατη αυτή η αλλαγή. Βασικά, πριν πούμε αυτό, θέλω να μου πει για έναν άνθρωπο που δεν σε έχει δει ποτέ στη ζωή του. Ποιο είσαι. Ωραία, πολύ μου αρέσει τη Εκτό Είναι... από τον κλόνο του Σαρακατσάνη, 20 χρόνια νεότερο. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Πολλέ φορέ μου λένε ότι μοιάζω με τον Χάρι Βαρθακούρη και με έναν κωμικό τον Οδυσσέα Ντενίζ, ουρέμα μου, το, τον λέω σωστά. Όχι, μια ναι. αρκετά με το Σαρακατσάνη. Ωραία, Άραξε, δεν εννοούσα 20 χρόνια νεότερο, εννοούσα 10, 5.000. Ο τρόπο τι έγινε, παιδί μου. Μη μα βλέπει Άρα. και ο Σαρακατσάνη, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ωραία, λοιπόν, είμαι ο Στέφανο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ερώτηση, γιατί με κάνει πάρα πολύ Όλους. να αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, γιατί δεν ξέρω πώ να περιγράψω τον εαυτό μου επειδή όμω βρισκόμαστε σε αυτό το podcast και σε αυτό το setting, νομίζω ο κόσμο θα καταλάβει ότι είμαι δημιουργό περιεχομένου. Κατά βάση στο YouTube, φτιάχνω βίντεο για το YouTube, ε, έχω σπουδάσει φυσική και φτιάχνω βίντεο για πράγματα που βρίσκω ενδιαφέροντα. Κατά κύριο λόγο έχω να κάνω με τη φυσική, την επιστήμη, ενίοτε με τον ορθολογισμό, την φιλοσοφία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί έτσι να μου αρέσει και να θέλω να το να εμβαθύνω και να το μοιραστώ με τον υπόλοιπο κόσμο αυτές οι λέξεις για έναν απλό καθημερινό άνθρωπο ακούγονται πολύ βαρύγδουπε. Ναι. Θέλω να μου πεις λοιπόν τι σε έκανε να πεις ξέρεις κάτι; Εγώ θα κάνω βίντεο που θα εξηγώ αυτές τις πολύ βαριές έννοιες ας πούμε ορθολογισμός. Ε, Φυσική. Δεν ξεγελάω με την ιδέα που έχει για τη φυσική στο μυαλό σου που έλεγε και πριν για κάτι κίνδυνο που τρέχουν σε συγκεκριμένα επίπεδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερο κόσμο έχει την αίσθηση ότι η φυσική είναι αυτό το πράγμα. Ότι είναι οι ασκήσει στο λύκειο με του κίνδυνου που κατρακυλάνε και τι άμαξε που τι σέρνουν σημειακά άλογα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Νομίζω κατά βάση είναι μια ανάγκη να μοιραστώ με τον κόσμο. Κάτι το οποίο μου αρέσει και βρίσκω ενδιαφέρον. Συνήθω το παρουσιάζω με το όταν βλέπει, α πούμε, μια ταινία, ρε παιδί μου, που σου αρέσει πολύ, κάπω δεν θε να την πει και στου υπόλοιπου. Να πει, παίρνει τηλέφωνο του φίλου σου και σε φάση τι ωραία που είναι αυτή η ταινία, Ξέρω εγώ, δείτε την. Απλά εσύ έχει και έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να τα εξηγεί και να τα συζητά με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Mm -hmm, ωραία, χαίρομαι που το λε αυτό. Αυτό είναι ο σκοπό του καναλιού γενικά. Κοίταξε, το όλο κόνσεπτ είναι να γίνει προσιτή η φυσική και η επιστήμη. Στο ευρύ κοινό. Να μην χρειάζεται δηλαδή να έχει σπουδάσει ή να έχει αντρυφήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό για να καταλάβει δύο-τρία πράγματα. Γιατί έχουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον θεωρώ ε, κάποια πράγματα. Και γενικότερα τη επιστήμη, αλλά και ειδικότερα τη φυσική. Εσύ δηλαδή, ε, όταν πήγαινε σχολείο, ήσουν αφιτό τύπου. Όχι, καμία σχέση. που πάρα πολύ αυτό, γιατί το συζητάγαμε και στο Στρασβούργο. Εμεί έχουμε ιστορία που κρατάει κάτι μήνε. Ωραία. Ε, μου είχατε πει στο Στρασβούργο ότι δίνω την εικόνα του φυτού. ξέρω Του πολύ ποιοί... μελετηρού <laughs> ανθρώπου. Εντάξει, θέλουμε εμεί τώρα να βάζουμε ταμπέλε. Ναι, ωραία. Όχι, δεν ήμουν αυτό ο τύπο. Ε, δεν ήμουν κακό, α πούμε, αλλά δεν ήμουν και. Τι βαθμού ε, ήμουν. και ξέρω εγώ στα 15-16, κάπου εκεί ήμουν. Μια ναι, χαρά αυτό, εντάξει. Στην ε, άποψή μου, αλλά τέλο πάντων. Συνήθω καθόμουν στα πίσω-πίσω θρανία για έτσι να, μην για να μην φαίνομαι <laughs> και να μην ασχολείται ο κόσμο μαζί μου. Δεν <laughs> ήθελε να είσαι το επίκεντρο. Καθόλου. Δεν προκαλούσε, ρε παιδί μου. Δεν είναι περίεργο το τελικά που κατέληξα. Ε, Συνήθω έτσι γίνεται. Ναι. <laughs> 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 Ε, αυτό είναι μια καλή συζήτηση για την ψυχολόγο. Ναι, και επίση θέλω να δει που είναι τα παιδιά που ήταν ε, αυτή τη στιγμή στην τάξη σου, τα παιδιά που ήταν πιο εξωστρεφή. Πού είναι, Έλαντε, και εμά κάπω έτσι έγινε ανάποδο. Τι είπα, αυτοί που ήμασταν λίγο πιο μαζεμένοι ναι. έχουμε κάνει μια έκρηξη και μας καπω ετσι εγινε ανάποδα, ότι τύπου αυτοι που ήταν πιο εκρηκτικοί σε γραφή. Βέβαια, εκ του ασφαλού την κάνουμε την έκρηξη, έτσι. Ξέρω, Ενώ... Λίγο από μακριά. Μέσα ναι, από το ίντερνετ, δεν είναι α πούμε ότι έχω γίνει και ηθοποιό. Υπάρχει κοινό από κάτω. Υπάρχει κοινό υπάρχει κοινό, απλά δεν του βλέπω. Είναι λίγο. Η αώρα φίλη μα. <laughs> 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 ναι, υπάρχουν πραγματικά. Είναι νούμερα, ξέρω που τα δίνει το YouTube για να χαιρόμαστε. Πόπο. <laughs> <laughs> Ωραία. Άρα <laughs> ούτε πολύ εξωστρεφεί ήσουν, ούτε πολύ μελετηριό ήσουν. ήσουν απλά ένα παιδί που ήθελε να υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω. <laughs> ναι, κοίταξε, βέβαια θα πω ότι δεν ήμουνα. Ήμουν μετρημένα εξωστρεφή. Δηλαδή, έκανα τι παρέες μου, είχα διάφορε παρέες έτσι, πηδούσα από εδώ και από εκεί. Ο Χριστό ε... και η Παναγία. Όχι, ρε παιδί. <laughs> Όχι, κατάλαβα τι εννοεί. <laughs> Ενώ ότι εντάξει, δεν ήμουν ρε παιδί μου, ξέρει το παιδάκι το μαζεμένο που ξέρει, δυσκολεύει να το συνομιλήσει μαζί του, α πούμε, που ντρέπεται πολύ και τέτοια. Ντρέπομαι γενικά πολύ. Ε, αχώνομαι επίση πολύ. Αλλά ναι, εντάξει, ίσω δεν ήμουν αυτό ο τύπο, α πούμε, που είμαι στον μπροστινό φρανίο και σηκώνω το χέρι μου από το μάθημα. <laughs> <laughs> Ασχολήσαμε με το YouTube, ok. Συμβατική δουλειά έχει. Τύπου να πει ότι είμαι η καθημερινή φυσική, αλλά παράλληλα δουλεύω, ξέρω εγώ, στην τάδε εταιρεία ή ε, mm. σερβίρω καφέδε ή οτιδήποτε. Όχι, όχι, δεν έχω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Το YouTube είναι η δουλειά μου. Πολλοί κόσμοι το πιστεύουν λίγο αυτό. Δεν ξέρω, φαντάζομαι το συναντά και εσύ, ίσω λιγότερο. Καλά, ναι, εννοείται. Ναι. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι κάνω μαθήματα. Ναι. Τα οποία δεν τα κάνω πλέον, α πούμε. Δηλαδή, έχει αρκετά χρόνια τα οποία έχω σταματήσει και ασχολούμαι αποκλειστικά με το YouTube και ό,τι άλλο προκύπτει μέσα από το YouTube. Γιατί καμιά φορά προκύπτουν και εξωτερικά project. Άρα είναι αυτό και δεν είναι τέλειο βασικά που είμαστε σε μια φάση που αυτό που μα αρέσει μπορούμε να το κάνουμε επάγγελμα χωρί να έχουμε κάποιον πάνω από το κεφάλι μα να μα πει ακριβώ. Ωραία. Με τα δικά ε, του έχει στάντων, πολλά πούμε. πλεονεκτήματα, αλλά έχει και αρκετά μειονεκτήματα. Καλά, εννοείται. Δεν γίνεται να έχει μόνο πλεονεκτήματα. Ναι. Καταρχάς Καταρχά, είναι μια πάρα πολύ μοναχική δουλειά. Δηλαδή, εσένα ε, που δούλευε παλιότερα και με κόσμο. Πώ σου φαίνεται αυτό το πράγμα, δεν σε απασχολεί το ότι είσαι ξέρω εγώ στο σπίτι σου ή στο στούντιό σου, φτιάχνει βίντεο, τα μοντάρει μόνη σου. Κοίτα, μέχρι να φέρω το γρηγόρι να μου κάνει το μοντάζ, ήταν λίγο ανυπόφορο. Mm -hmm. Τώρα όμω που έχω αρχίσει και τη μοιράζομαι λίγο τη δουλειά, ναι. ε, δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, πράγμα, σαν φόρτο εργασία. Ναι, ήταν μεγάλο ο φόρτο εργασία και δεν την πάλευα και που ήμουν μόνη μου σε αυτό τέλο πάντων. Είχα την Τίνα, τη βοηθό αλλά δεν είναι το ίδιο. Τώρα μπορώ να πω ότι εγώ θα κάνω το γύρισμα και όλα τα άλλα κάπως θα τα μοιράσω mm -hmm. ώστε να υπάρχει μία... Έχεις επαφή όμως με κόσμο πέρα από πούμε αυτούς τους στενούς Ναι, νεράτες. αλλά γιατί Δεν εντάξει, κάνω κι άλλα παράλληλα. Okay. Αλλά θα προτιμούσα να είμαι μόνη μου. Okay. <laughs> Α, οκ. <okay>. Κάνω <laughs> content και για άλλους δηλαδή. Ναι, Εντάξει, το... εγώ κάνω content... Εντάξει κυρίω για τον εαυτό μου. Πολύ, πολύ έχει σπα... Αυτό, αν κανένα εξωτερικό project, α πούμε, κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι ακριβώ content, ρε δεν μου, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό. Κοίταξε, το κανάλι του ξεκίνησα το 2015. Δεν να μάθω πω πόσο το 2015. Αχ, δεν είμαστε συνομιλικοί. <σχεύσαι> <σχεύσαι> δεν είμαστε. Το 2015 πώς... ξεκίνησα και εγώ το κανάλι μου, οπότε εντάξει. Α, τι ήσουν τότε. Ήσουν μαθήτρια, ήσουν φοιτήτρια. Φοιτήτρια, εντάξει, εντάξει, το δέχομαι. Πόσο okay. είσαι, θυμησέ μου. Είμαι 34. Εντάξει, ρε παιδί μου, Έξι χρόνια με παίρνω. Ούτε μέρα μεγαλύτερο από 33. <laughs> <laughs> ναι, ισχύει, δεν φαίνεσαι όχι. Μην πούμε ψέματα. <laughs> Οπότε, ναι, το κάνω από το 2015. Πτάξει, ε, λίγο χαλαρά στην αρχή. Κάπου το 2017 λέω ότι α, κάτι μπορεί να γίνει εδώ πέρα, να ασχοληθούμε πιο σοβαρά. Και το 2019 κάνω επίσημα ας πούμε, και την έναρξη τη ε, ατομική επιχείρηση. Οπότε από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πια δουλειά μου. Επιχειρηματία λοιπόν. <laughs> ο Στέφανο. Θέλω mm -hmm. να σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι α, το content που κάνεις έχει κίνδυνο, mm -hmm. μην καταντήσει, ρε παιδί μου, βαρετό, ή, γιατί είναι πολύ εύκολο ένα θέμα όπως αυτό mm -hmm. που έχεις αποφασίσει, να αφιερώσεις την καριέρα σου, ε, κάπως να μην είναι ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, των πραγμάτων δεν είναι ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι. Εσύ όμω το κάνει με έναν τρόπο που. Εντάξει, και πάλι. Το κάνει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ναι, προσπαθώ πιο να το κάνω ενδιαφέρον, αλλά και πάλι εντάξει, και σε κάποιου τέτοιου. Δηλαδή, έχω συναντήσει άτομα που μου λένε ότι. Δεν είναι η φάση μου, επειδή μου δεν είναι. Δεν είναι όμω ένα φόβο που έχει όσο φτιάχνει τα βίντεο σου, ότι μήπω. Ότι. Κάπω θα με βαρεθεί ο κόσμο. Θα βαρεθεί το εκπαιδευτικό το περιεχόμενο. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Εντάξει, είναι ένα κίνδυνο αυτό. Δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου, είναι η αλήθεια. Εντάξει, γιατί άμα το έχει και στο μυαλό σου μετά, πού θα πήγαινε. <laughs> ναι, πού θα πήγαινε, έλαντε. Θα Κοίτα, όχι, είναι καλό. <laughs> να κάνει εσύ μαθήματα. Ναι. Θα το έκανε αυτό. Θα το έκανα. Εντάξει. Το έχει, πιστεύω. Θα ήσουν καλό δάσκαλο. Ε, ναι, πολλοί το θεωρούν. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί είναι αρκετά διαφορετικά πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Ε, αλλά τέλο πάντων είναι μια επαγγελματική εναλλακτική. εναλλακτική. Θεωρεί αυτό που κάνει ένα είδο τηλεκπαίδευση σε πολλά εισαγωγικά. Όχι. Όχι, δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ανήκει μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης, σίγουρα, αλλά ίσως πιο πολύ στο διαβίου μάθηση, παρά ας πούμε, στην εκπαίδευση, έτσι όπως πολύ την έχουν στο μυαλό τους, ότι ανοίξει το σχολείο. Σαν να πες διαβίου μάθηση, ναι. πραγματικά. Διαβίου μάθηση. <laughs> Παρακολουθείς εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Γενικά έβλεπα πολύ παλιά βυσσό. Οκ. Okay. Τελεία. Εντάξει. Είμαι αυτό ο τύπο, ρε παιδί μου. Και το ξεπέρασε, τον βαρέθηκε. Όχι, απλά άρχισα να έχω τόσο πολύ δουλειά που mm. δεν είχα τόσο χρόνο να κάτσω, ρε παιδί μου, να ψάξω τόσο πολύ. Δηλαδή τώρα θα ακούσω κάνα podcast στο αυτοκίνητο. Δηλαδή έχω. Mm -hmm. Και okay. τι άλλο έβλεπα. Minute physics. Μάλλον. Που ήταν με σχεδιάκια για φυσική. Ναι, ναι. Ναι, ναι Minute physics. <laughs> Εσύ τα βιντεάκια που έκανε, καταρχά, εσύ πρόσφατα είδαμε το πρόσωπό σου. Mm -hmm. Έχει λίγο καιρό. Πόσο λίγο. καιρό. Πότε ήταν, το Μάρτιο. Το ρήλιο, Μάρτιο. που εμφανίστηκα. Εντάξει, εμφανιζόμουν, ρε παιδί μου, παλιότερα σίγουρα στα social media. Και είχαμε και μια κοινή εκπομπή με δύο άλλα παιδιά. Με τον Παύλο από το Αστρόνιο και τον Στάμ από το Mad Scientist. Που κάναμε σε άλλο κανάλι, βέβαια, που εμφανιζόμασταν με κάμερε, κάναμε hangouts, συζητούσαμε για διάφορα θέματα κτλ. Οπότε δεν ήταν ακριβώ ότι κρυβόμουν. Ναι, παιδί, απλά αλλά, δεν εμφανιζόμουν στο βίντεο... κανάλι. Ναι. ναι, δηλαδή ένας φα... θα, πρέπει έπρεπε να είναι πολύ φαν σου άλλο για να ξέρει ότι εσύ. Ε, ναι. Ότι θα σε έχει παρακολουθήσει ναι. ενώ και σε ναι, άλλε ναι, ναι, ναι. Εσύ ξεκίνησε με τα κόμιξ, uh, αυτα τα. <laughs> το animation. <laughs> το anime... Αυτή τη λέξη έψαχνα. <laughs> Σταμάτα, ένιωσα 100 χρονών. Με αυτά τα Mickey <laughs> 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 Με αυτά τα Mickey Mouse, τα ανθρωπάκια. Άρα, ναι, 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 Αυτά τα σχεδιάζει εσύ, έμαθα. Αυτά τα σχεδιάζα εγώ μέχρι κάποιο σημείο και μετά άρχισα να συνεργάζομαι με ένα γραφίστα. Μετά στην, στην πορεία άλλαξα γραφίστα, οπότε είμαι τώρα με ένα παιδί που. Α, 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 τέτοιο, ασχολείται αυτό αποκλειστικά δηλαδή με. Ήδες, αυτά, άρα τώρα. δεν είσαι μονοχικό και εσύ. Έχει και εσύ ένα γραφίστα για αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά δεν είναι ότι έχουμε καθημερινή επαφή. Ξεκίνησε μόνο σου. Είναι πολύ απλά σχέδια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όμω από την άλλη το animation σου. Δηλαδή mm -hmm. το βλέπει και λε ο Στέφανο. Mm -hmm, Τι <laughs> Δεν ξέρω καν γιατί σου μοιάζει αυτό το ανθρωπάκι. <laughs> <laughs> Ένα stick. Τίποτα. Στίκε... Είναι άσρα δυνατόν με τεράστια κεφάλι και γυαλιά. Παρακολουθούσε περιεχόμενο σαν αυτό που είπαμε πριν, α πούμε, που ήταν animation και κάπω τράβηξε και ήθελε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ή απλά λε δεν είμαι σε βάση να βγω εγώ μπροστά. Οπότε θα κάνω κάτι alternative, α πούμε. Ναι. Τι, η απάντηση είναι ναι. <laughs> και στα δύο. <laughs> και στα δύο. Ναι, okay. δηλαδή και παρακολουθούσα περιεχόμενο σαν το Minute Physics που είπε, σαν τον ναι, CGP Great, τον οποίο τον αγαπώ, τον υπεραγάπω. Ε, και το είναι και ένα webcomic που λέγεται XKCD. Πιστεύω ότι το έχει πετύχει κάπου. Ακούγεται το... σίγουρα. Τύπου το TDXNY <laughs> που βλέπουμε εμεί οι ψηφιακοί. 2003. <laughs> okay. ναι. Οπότε, ναι, σίγουρα αυτέ ήταν πηγέ έμπνευση. Ε, και επίση ήταν και ρε ό,τι πιο απλό μπορούσα να κάνω για να ξεκινήσω. Έτσι. Δεν χρειαζόμουν ούτε κάμερε, ούτε φώτα, ούτε τίποτα. Χρειαζόμουν ένα μικρόφωνο και τα, τα εντάξει, να, ξέρω, ξέρω, να φτιάξω κάποιο σχέδιο. Okay. Αυτό. Καλά, έτσι. δεν φαντάζεσαι πόσο low budget ήταν τα πρώτα πρώτα, πρώτα βίντεο. Καλά, όλο. Ε, εντάξει, σε φάση τα έφτιαχνα με Windows Movie Maker. Τέλεια. Αγάπη μου, τόσο. Ωραία. Yeah. Άρα αυτή ήταν η φάση σου τέλο πάντων. Ξεκίνησε μόνο στο σπίτι σου παράλληλα όχι, δεν πήγαινε σχολείο. Φοιτητή ήσουν τότε. Ήταν, είχα τελειώσει ε, τη σχολή μου, μόλι περίπου είχα πάρει το πτυχίο μου. Ε, και τότε κάπου βγήκε το πρώτο βίντεο. Τέλειο. Και τον Μπαμ, πότε θεωρεί ότι το έκανε. Τον Μπαμ έγινε κάποια στιγμή το 2017, πιστεύω. Με... Δηλαδή, πολλοί κόσμοι έμαθε ένα βίντεο που λέγεται Το πείραμα του Ερατοσθένη, που είχε ξεπεράσει και από το 1,5 και το μήνυμα προβλέψει αυτή τη στιγμή. Και κάπου εκεί άρχισε να παίρνει μπρο το κανάλι και να προτείνει και ο αλγόριθμο. Ξέρει, θέλει ο κόσμο να το δει. Εσύ για να κάνει τα βίντεο σου, φαντάζομαι ότι κάνει κάποιο research πριν. Πάρα πολύ. Αυτό έλειπε. <laughs> Τι επιστήμονο θα ήσουν εξάλλου. Ε, ποιο βίντεο που έχει κάνει, σε συγκλώνησε πιο πολύ στα πράγματα που έμαθε. Ποιο είναι αυτό που σου έχει μείνει και λε. Εντάξει. Δεν το περίμενα κι εγώ, α πούμε, ότι. <laughs> Ήταν κάτι φοβερά συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, γιατί έχω μια ιδέα, ρε παιδί μου. Όταν είσαι και φυσικό, κάτι... ρε παιδί μου, και σπουδαγμένο άνθρωπο και ξέρει. Όχι, ρε παιδί μου, τι... εννοώ ότι εντάξει, έχω διδαχθεί και σχετικό και εκβατική φυσική στη σχολή, Δεν μου ήταν κάτι φοβερά πρωτόγνωρα. Θα πω γενικά για να πλαγκάρω και λίγο το νέο βίντεο που βγήκε χθε. <Κι> <laughs> ότι α πούμε μιλάω για ένα βιβλίο εκεί πέρα το οποίο περίμενα πολύ να μου αρέσει. Το βιβλίο λέγεται Factfulness και προσπαθεί να σε πείσει με διάβαρα δεδομένα και στατιστικά πόσο καλύτερο είναι ο κόσμο από ό,τι μπορεί να πιστεύει. Έχει κάνει ένα τέτοιο βίντεο και ο Σαρακατσάνη. Άσχετο, ότι και καλά δεν, γίνεται, δεν χειροτερεύει ο κόσμο, σου πάει. Mm -hmm. απλά ναι. Είναι καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά τέλο okay. πάντων. Καλά, εντάξει. Εντάξει, Ρε Σαρακατσάνη, οκ, okay. ευχαριστούμε. Κοίταξε, αυτό δεν είναι λάθο, δεν είναι ψέμα. Δηλαδή, είναι καλύτερο ο κόσμο από πολλέ απόψει. Αλλά κάπω. Οκ. Okay. Και, και τι άρα, Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, Βετωχή Δεν πρέπει να κάνει προσπαθούμε. Πριν από τρία χρόνια Κάτι η αλήθεια είναι δεν γινόντουσαν ταυτόχρονα <laughs> όλοι αυτοί οι πόλεμοι. <laughs> Περίμενα, είχα την προσδοκία ότι θα μου άρεσε πολύ αυτό το βιβλίο. Mm. Και δεν είναι ότι δεν μου άρεσε, είναι ότι το βρίσκω καλό βιβλίο, αλλά διαφωνώ σε πάρα πολλά σημεία και γι' αυτό επέλεξα να κάνω ένα βίντεο. Και αναλύει το βίντεο σου, γιατί δεν σου άρεσε αυτό γιατί το βιβλίο. Γιατί διαφωνώ, βασικά, όχι γιατί δεν μου άρεσε. Πιστεύω ότι γενικά μου άρεσε. Δηλαδή χαίρομαι που το διάβασα. Αλλά διαφωνώ. Το είχα πει μόνο στο Χάρι Πότερ αυτό. Ποιο, για το... Το μου που το διάβασα. Αλλά δεν σου άρεσε. <laughs> μου άρεσε. <laughs> Όχι, ενώ το <laughs> τέλος πάντων. <laughs> ότι έχω από τότε να ξαναδιαβάσω βιβλίο. Όχι, κάτι έχω διαβάσει. Μιλάω ψέματα. Αλλά καμ... δεν, ναι, δηλαδή, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με επιστημονικά βιβλία. Και με βιβλία που αφορούν τι τη... ναι. επιστήμε, τέλο πάντων. Θα πω ότι βαριέμαι λίγο. Okay. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μία μάστιγα αυτή το ότι πλέον επειδή έχουμε το TikTok και τα social media και το πόσο εύκολα μπορούμε να ε, δούμε ψυχαγωγικό υλικό online. Ε, θεωρώ ότι δύσκολα. Πιο δύσκολα κάποιο θα διαβάσει βιβλίο πλέον. Okay. Δεν σου λέω ότι είμαι περήφανη γι' αυτό. Όχι, είναι αυτό που είναι. Δυστυχώ. Το ναι. κρίνουμε. Ξενερώνω κι εγώ δηλαδή. Ναι. Κάτι άλλο που δεν είναι απαραίτητα επιστημονικό θα διάβαζε. Δεν πέτυχε κάποιο κοινωνικό. Πολλά αστυνομικά διάβαζα. Okay. Κάποτε. Πέρα από μυθιστό αριθμό. Θα διάβαζε κάτι non-fiction που δεν είναι απαραίτητα όμω φυσική ή επιστήμη. Ξέρω εγώ. Για κοινωνιολογικό. Μπορεί. Okay. Περισσότερο βίντεο. Δηλαδή για τα θέματα που με αφορούν, ας πούμε, θα ψάξω να δω βιντεο mm -hmm. που μιλάει κάποιο. Δηλαδή πιο δύσκολα θα το διαβάσω παρά να ακούσω κάποιο podcast ή κάποιο βίντεο. Mm -hmm. Δεν ανεβάζει και πολύ συχνά βίντεο όμω. Ναι. Δεν <laughs> ανεβάζω γι γιατί παίρνουν πάρα, πάρα πολύ χρόνο γενικά. Ε, θέλουν πολύ διάβασμα. Το animation εκ των πραγμάτων παίρνει πολύ χρόνο. Δηλαδή, είναι μια πολύ πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Νομίζω ότι περισσότερο κόσμο δεν μπορεί να αντιληφθεί πόσο πολύ μπορεί να χρειάζεται, να χρειάζεται, γιατί δεν είναι απλά ότι άντε ανοίγω ξέρω εγώ, το illustrator και σχεδιάζω τέτοιο. Θέλει μια σκηνοθεσία να αποφασίσουμε τι θα παίξει πού, πώ θα είναι τέτοιο, πώ θα στηθούν τα γραφικά, τι θα γίνει εδώ, ποια θα είναι αυτή η σκηνή, ποια θα είναι η επόμενη σκηνή. Τέλο πάντων, είναι. Είναι το... σαν ένα βίντεο που αντί να το τραβήξει, πρέπει να το ζωγραφήσει frame per frame, α πούμε. Frame, ναι, frame by frame και δεν. Δεν είναι απλά ένα βίντεο, ρε γιατί μπορώ εγώ, ας πούμε, να κάτσω μπροστά στην κάμερα να τραβήξω ένα βίντεο και να το ανεβάσω, εντάξει, πίσω με κάποια κοψίματα και να το ανεβάσω. Το άλλο, θέλει Σκέψη, δηλαδή είναι μια σκηνοθεσία. Δεν είναι yeah. απλά ότι κάθομαι μπροστά στην κάμερα και μιλάω. Είναι ότι αυτό που λε κάπω πρέπει να το ζωγραφήσει. Ναι, ναι ακριβώ. Και αυτό. να το αποτυπώσει να όπως το σκέφτεσαι. Σωστά. Οπότε παίρνει πολύ χρόνο. Αυτό παίρνει πολύ χρόνο. Ε, πόσο καιρό να Και καιρός σου το γράψιμο, περίπου? δηλαδή το, το research κτλ. Ένα βίντεο. Πόσο καιρό μπορεί Κοίτα, να σκέφτεσαι. Κοίταξε, εξαρτάται το βίντεο, εξαρτάται το θέμα. Α πούμε, το τελευταίο πήρε πάνω από 100 ώρε μόνο oh. από μένα oh. και πρέπει να έχει πάρει και 50-60 α πούμε για τον γραφίστα ε, οι οποίε ώρες, δεν το λέω έτσι ότι όχι κανονικές ώρες, ώρες είναι ώρες μετρημένες, γιατί το κάνω αυτό μετράω, ξέρω ακριβώς, ξεκινάω το χρονόμετρο, όταν δουλεύω το σταματάω ας πούμε, για να βλέπω να έχω ένα μέτρο σύγκριση. οπότε έχει ξεπεράσει τι 100 ώρες δηλαδή που χρειάστηκε εντάξει, ήταν, και αρκετά, ήταν αρκετά μεγάλο αυτό ήταν πιο μεγάλο ας πούμε από άλλα που έχω κάνει στο παρελθόν. Μαζί με το research μέσα, μαζί με τα πάντα. Όλα, 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 όλα. Ο Χριστό ναι. και η Παναγία. Ε, Επίση, εντάξει, αρκετά πράγματα τα ψυρίζω πολύ, ρε παιδί μου, στο σενάριο. Φαντάζομαι να είσαι λίγο ψυχαναγκαστικό. Ε, μάλλον. μάλλον. όχι, κάποιοι γνωστοί μου μπορεί φτ να φτ μου το έχουν πει. Τέλο. Οπότε ναι, τα ψυρίζω πολύ, γιατί έχω λίγο και το άγχο ότι μην πω καμιά τεράστια μπαρούφα. Ξέρει, βγει κάποιο και πει: Αυτό είναι λάθο. Α <laughs> <laughs> σε πιάνει τέτοια φρίκη. Ναι, με πιάνει. Σου έχει συμβεί. Με πιάνει. Τι να σου πω τώρα, από τότε που ξεκίνησε το κανάλι, δεν το έχω ξεφράσει. <laughs> σου έχει συμβεί όμω να σου σχολιάσει κάποιο και να σου πει: Λε μπαρούφε, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν λέω. <laughs> <laughs> Εννοώ ρε παιδί μου ότι εντάξει, υπάρχουν διαφωνίε. Σε αρκετά σημεία. Ε, οι περισσότερε, εντάξει, δεν είναι ουσιαστικά διαφωνίε. Θυμάσαι κανένα συγκεκριμένο περιστατικό, ρε παιδί μου, που σου χάλασε και τη μέρα, γιατί σου είπα άλλο, ξέρω εγώ, κάτι που σε πείραξε, γιατί είχε δουλέψει πολύ για εκείνο το βίντεο. Κοίτα συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι. Έχω δεχτεί αρκετά άσχημα σχόλια, λοιπόν. τα, τα οποία, παιδί μου, εντάξει, τα βλέπει, σε επηρεάζουν, αλλά κάπω τα προσπερνά. Έχει μάθει δηλαδή να τα προσπερνά. Και το φανταστικό είναι ότι, ξέρω εγώ, σε, πώς το πρόβλημα, σε ποσοστό κάπω τα. τα τα θετικά σχόλια. Είναι, είναι περισσότερα. πολύ, πολύ περισσότερα. Και όμω το μυαλό σου επικεντρώνεται σε αυτό το κακό. Και λε, μου, γιατί ξέρω, τι έχω Τι σου έχω κάνει, τι έχω κάνει, τι μαλακισμένε. <laughs> Κοίταξε, συγκεκριμένο, όχι, δεν θυμάμαι. Και γενικά, ρε παιδί μου, σε πολλά βίντεο δεν ξέρω και με τι μπορεί να διαφωνήσει. Βασικά, όχι. Στα πάντα μπορεί να διαφωνήσει. Και εγώ φαντάζομαι κάτω από τα βίντεο σου ότι γίνεται χαμό μεταξύ του κοινού. Κατεβατώ με κατεβατώ απάντηση, με κατεβατώ απάντηση. Θα, θα μιλήσω πάλι για το τελευταίο. Συγνώμη που τα αναφέρω σε αυτό. Καλά, κάνει. Γι' αυτό θυμάσαι κιόλα, εντάξει. Ναι, αυτό θυμάμαι γιατί είναι και πάρα πολύ πρόσφατο. Ε, στο συγκεκριμένο, ναι, υπάρχει αρκετή συζήτηση από κάτω. Γιατί πιάνω αρπίδι μου και διάφορα τη κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Τώρα, α πούμε, να έρθει κάποιο να μου πει για την ειδική θεωρία τη σχετικότητα ότι δεν ισχύει, ξέρω εγώ, ή ότι έκανε λάθο ο ο Αϊνστάιν ή το ένα ή το άλλο. Κάπω εντάξει, δεν είναι και πολύ γνώμη αυτό. Ναι. Δηλαδή, ενώ ισχύει, ρε, περίπου, Μέχρι να δηλαδή. αποδειχτεί το αντίθετο τουλάχιστον. Και να... δεν... δεν, θα αποδειχτεί ποτέ το αντίθετο. Μπορεί να υπάρξει κάποια θεωρία η οποία θα έρθει να τη συμπληρώσει. Ναι. Αλλά αυτά που προβλέπει και αυτά που λέει ισχύουν. δεν δηλαδή, τα βλέπουμε ότι ισχύουν. Ρε, να σου πω κάτι. Εγώ φοβάμαι, μη ζούμε σε simulation. Ε, ναι, οκ, okay, ωραία, εντάξει, ο υπάρχει, αλλά πώς επηρεάζει πραγματικά, ότι... Δηλαδή, πώς αλλάζει τη ζωή σου. Μειώνει κάπω τα συναισθήματά σου. Ή... Όχι, απλά μου κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον στη ζωή μου. Ένα νιχηλισμό. <laughs> Τέλο. <laughs> Τι θα άλλαζε στον τρόπο που σου μάθαιναν οι καθηγητέ σου στο σχολείο τα μαθήματα αυτά τη φυσική και τα πιο ε, θετική κατεύθυνση, α πούμε. Σχολείο-πανεπιστήμιο. Ναι, ρε παιδί μου. Με τι τι, θα ήθελα, τι να σε κάνει. χάλασε. Από το, ας, εγώ, α πούμε, αυτό που θα ήθελα είναι να υπήρχε ένας τρόπος που θα έκανε πιο ενδιαφέρουσα τη φυσική mm -hmm. για ανθρώπους που πραγματικά δεν θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτό το πράγμα. Okay. Ώστε να μου κεντρήσει και εμένα λίγο το ενδιαφέρον και να μην είναι τόσο παπαγαλία για να πάμε πανελλήνιες, για να περάσουμε σε μια σχολή και να γίνουμε φυσικοί ή να δουλέψουμε, ξέρω εγώ σε κάποιο αντίστοιχο ναι, κλάδο. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα. Νομίζω ότι ένα καθηγητή δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα ω προ αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι περιορισμένο από την ύλη που δίνει, α πούμε, το Υπουργείο Παιδεία. Και σου λέει πρέπει να βγάλει αυτή την ύλη με αυτέ τι ασκήσει και το παιδί να εξεταστεί σε αυτά τα πράγματα. Οπότε υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάνουν, ρε παιδί μου, τι να σου πω, έχουν το μεράκι, έχουν τη διάθεση και κάνουν τρομερή δουλειά, αλλά πάντα περιορίζονται από αυτό το πράγμα. Οπότε θα έλεγα ότι κάπω πρέπει να το δούμε γενικότερα το όλο θέμα. Δηλαδή, τι θέλουμε, ρε παιδί μου, ένα παιδί στο σχολείο να ξέρει. Θέλουμε, ξέρω να, γνωρίζει ποια είναι η ταχύτητα του κυλίνδρου που τσουλάει στο κεκλειμένο επίπεδο. Αυτό είναι, α πούμε, σημαντικό. Εδώ Ή να καταλάβει. ή να καταλάβει, α πούμε, ναι, λίγο πιο γενικά. Γενικά εννοούσα. Και βαθιά, και βαθιά, γιατί όχι. Να μιλήσουμε λιγάκι για το σύμπαν. δεν γίνεται, να μην υπάρχει αναφορά καθόλου στην κοσμολογία και για την αστρονομία. Στο σχολείο. Δεν γίνεται δηλαδή πραγματικά να, να ζει σε έναν πλανήτη από τρισεκατομμύρια και να μην ασχολείσαι καθόλου ρε παιδί, με αυτά τα πράγματα. Ε, Όπω επίση δεν γίνεται να μην μαθαίνει καθόλου για τι εξελίξει στη φυσική. Ναι. Αν και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια τώρα στην τρίτη λυκείο, έχει μπει η ύλη φυσική λιγάκι. Πολύ απλά έτσι πράγματα. Έχει μείνει, ρε παιδί μου, η φυσική ε, του Λυκείου λίγο στον 17ο αιώνα. Ισχύει αυτό, όπω και τα περισσότερα μαθήματα. Ναι. Σωστά. Βέβαια, από την άλλη. Από την άλλη. Θα, θα, θα υπερασπιστώ και λίγο την άλλη πλευρά. Πολλοί θα σου πούνε ότι κοίταξε να δει ε, η φυσική, ρε παιδί μου, και η ασκήση που κάνει δεν είναι τόσο για να μάθει να λύνει αυτό το, συγκεκριμένο πράγμα, αλλά να σε βάλει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψη. Να σου αναπτύξει δηλαδή λίγο κάποιε. έτσι ε, κάποια. Πως, όχι soft skills, κάποια άλλα τέλο πάντων skills, ρε, παιδί μου, το πώ σκέφτεσαι, πώ α πούμε παίρνει κάποια δεδομένα, τα εφαρμόζει, προσπαθεί να βρει ένα αποτέλεσμα κτλ. Το οποίο. Οκ, okay, το δέχομαι σαν ναι. επιχείρημα. Το δέχομαι. Εντάξει, θα μπορούσε ίσω να μην είναι όμω τόσο ασκησιοκεντρικό κεντρικό το σύστημα. Ναι. Για να μην χρειάζεται να πηγαίνουν και τα παιδιά φροντιστήριο, όχι τίποτα άλλο. Αχ, αυτό. Γιατί αυτό τρόπο. λίγο μας <laughs> τεχωρεί Ναι, ναι. Κάθε θυμάσαι εποχή τώρα τρίτη ηλικία που έκανε 7 ώρε σχολείο και μετά πάνω τα 3-4. Και το, το φροντιστήριο. φροντιστήριο, ήταν και πιο ενδιαφέρον. <laughs> αυτό είναι το πιο στενάχωρο. Και μετά πρέπει να γυρίσει και να διαβάσει κιόλα. Δηλαδή, Εννοείται. <laughs> από τότε που έκανε το face reveal. Ναι είχε κάποιε διαφορετικέ αντιδράσει τύπου από το κοινό που δεν σε είχε δει ποτέ. Σε φάση να μου πετάνε τα ισόρουχα του στον δρόμο. Ναι. <laughs> <laughs> ε, είχε πεσήματα. Ε, όχι μωρέ. Όχι. Όχι παραπάνω από αυτά ρε. <laughs> όχι παραπάνω από <το> συνηθισμένο. <laughs> <τέλος>. <laughs> Λέγε. Όχι ιδιαίτερα. Όχι, δεν, δεν, μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει κάπω σε φοβερά η ζωή μου και πριν με αναγνώριζαν, γιατί αυτό μπορεί να μην είχαν δει στο site, okay. την παλιά εκπομπή, μπορεί να μην είχαν δει στα social media, μπορεί να μην είχαν δει, α πούμε, κάτι τέτοιο. Το φοβερό είναι ότι, ξέρει, όλοι έρχονται πολύ διστακτικά στην αρχή και είναι σε φάση, Μήπω είσαι ο τάδε από το τάδε. Ναι. Αυτό, ναι, ναι, εγώ είμαι. <laughs> Πώ νιώθει, ρε παιδί μου, που μετά την καραντίνα όλο αυτό το περιεχόμενο το πιο εκπαιδευτικό, βλέπε αστρόνιο, μυθόλογιστ και όλη αυτή η παρέα τέλο πάντων, που μπορεί να μην είναι παρέα, αλλά στο μυαλό μου του έχω όλου παρέα, γιατί όλοι ασχολούνται με το ίδιο πράγμα, έχουν πάρει πολύ τα πάνω του. Η γεωγραφία είναι πολύ cool, που δεν είναι στο YouTube, αλλά είναι στα, στα υπόλοιπα, υπόλοιπα social, social media. Mm -hmm. Πώ νιώθει με αυτό, Γιατί στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, ρε παιδί μου, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, Έκανε μόνο ένα κανάλι που ήταν και πάρα πολύ αμφιλεγόμενο και έλεγε πολλές φορές και μπαρούφες. Ωραία, θα πω, θα υπερασπιστώ λιγάκι εδώ πέρα το περιεχόμενό μας και θα πω ότι καταρχάς δεν έγινε... Είναι... Δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο μπαμ μετά την καραντίνα. Δηλαδή και από πριν υπήρχαν τα κανάλια τα Απλά δικά μου. τώρα έχουν και ήτανε, κάνει. Είχαν δηλαδή, είχαν κοινό ρε παιδί ναι. μου έτσι. Είχαν κοινό, δηλαδή... Τώρα είναι πιο ευρία σε... Ναι, έχουν μπει περισσότεροι παίχτες ας πούμε στο παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, τώρα συγκεκριμένα ας πούμε πότε ξεκίνησε το καθένα δεν μπορώ να πω. Ε, αλλά και πριν το 20 υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον και υπήρχαν οι κανάλια δηλαδή τα οποία κάνανε αυτό το πράγμα. Εντάξει, κοίταξε, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα νομίζω εγώ. Ναι, εννοείται, όχι. Δεν στο είπαμε αρνητική χρειά. Στο yeah. λέω ότι τι δεν είναι τέλειο που ξαφνικά. Γιατί εγώ ξαφνικά, να σου πω την αλήθεια, το βλέπω. Οκ. Okay. Εμένα ξεκίνησα να με εμφανίζονται μετά την καραντίνα όλα αυτά τα πιο εκπαιδευτικού περιεχομένου. Mm -hmm. Τότε που ξεκίνησαν και τα παιδιά την τηλεκπαίδευση. Και πολλοί στράφηκαν, ρε, παιδί μου, στο Ιντερνετ. Μπαμ, νομίζω έχει γίνει και στι εκπαιδευτικέ σελίδε, στο Facebook γενικά, το οποίο ναι. είναι, ξέρει περίεργο γιατί είναι... ποιος ασχολείται α... με το facebook το <να> <laughs> νομίζω ότι είναι απόρρια της φοβερής επιτυχία της γεωγραφίας είναι πολύ cool ναι. μετά βγήκαν ξέρω, και η ανθρωπολογία είναι πολύ cool και το διάστημα είναι πολύ cool ναι, και η ναι, βιολογία ναι. Είναι... όλα είναι πολύ cool και είναι τέλειο γιατί δίνεις και σαν έναν άνθρωπο που χέστηκε για τη γεωγραφία Λόγω να παρακολουθεί περιεχόμενο για τη γεωγραφία. Ναι, ναι, ναι. Καλά αυτό το project, το, τα παιδιά έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι. μα έχουν βάλει τα γυαλιά, παρόλο που είναι αρκετά πιο καινούργια από του υπόλοιπου, έχει εκτοξευθεί. Τέλο πάντων, ε, εμένα ε, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι βλέπω. Ρε, παιδιά, ότι, ε, εντάξει, υπάρχουν διάφορε επιλογέ, διάφοροι άνθρωποι με διάφορε απόψει, ε, διαφορετικό περιεχόμενο. Παρακολουθεί ό,τι θέλει, ό,τι σου τραβάει το ενδιαφέρον, ό,τι σου αρέσει. Ωραία, πε ότι βγάζατε πρόεδρο. Ναι. Πρόεδρο <laughs> εκπαιδευτικού περιεχομένου στα social media. Ποιο θα ήταν. Mm. δεν ξέρω. Δεν μπορώ να επιλέξω. βέβαια. παιδί. Σταμάτα και παίρνω ένα άτομο, ένα ρε, παιδί μου. Δεν θα συμβούλιο. βγει. Πες Ωραία, ένα διοικητικό θα... συμβούλιο. Θα ψηφίσω τον, τον αρχαίο storyteller που είναι φίλο μου mm. και τον αγαπώ. Οκ. Okay. Αγαπώ, Ο Σερακατσάνης όχι. Εντάξει, το... <laughs> ελπίζω να το μάθει αυτό κάπω, γιατί έχει να πας και σε ένα <laughs> live κοίταξε, το αύριο. Πιστεύω δεν θα βγει μέχρι αύριο το podcast. <laughs> θα του στείλω εγώ μήνυμα. <laughs> <laughs> Έχετε όμως μεταξύ σας beef. Υπάρχει beef σε αυτό τον κλάδο, ρε παιδί μου. Όχι απαραίτητο ότι εσύ έχεις μπιφ ναι. με αυτού, αλλά να έχει παρατηρηθεί ότι, ρε παιδί μου, κάτι παίζει, μια ψιλοκοντρίτσα. Δεν θέλω να μου πει συγκεκριμένα, εννοείται, δεν είμαστε το ναι. κίτρινο Κοίταξε. κανάλι. Άνθρωποι είμαστε κάπως και υπάρχουν... Και διαφωνίε. Δεν γίνονται ίσω με τόσο δημόσιο τρόπο όσο γίνονται ίσω σε άλλα community. Εκτό από ίσω μία περίπτωση που μπορώ να σκεφτώ. Στι υπόλοιπε περιπτώσει, επειδή αν ξέρω κάπω διαφωνίε, και τέτοιο, απλά δεν. Αχ, θέλω οπωσδήποτε τώρα που μου θύμισε αυτό, να μου πει την άποψή σου για αυτό που έγινε με το Αστρόνιο. Και τη συνέντευξη που πήρε από το ρομπότ, τη Σοφία, ε, που πήγε στο Λονδίνο νομίζω. Στο Λονδίνο πήγε και την πήρε τη συνέντευξη. δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος, πάνε με την Ανδριάνα και όλους αυτούς που είχε πάει εκεί πέρα και την πήρε αυτή τη ε, συνέντευξη ένας δημοσιογράφος που έχει εκπομπή ενημερωτική στην τηλεόραση και την παρουσίασε ως δική του, mm. αλλά τελείως ψεύτικα του τύπου μόνταρε τη συνέντευξη του Αστρόνιο και έκανε ότι έκανε ο ίδιο ερωτήσει. Εντάξει, η άποψή μου πια να είναι. Είναι κομικοτραγικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, καταρχά είναι μια κατάσταση με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι όλοι, ρε παιδί μου. Όλοι. Δηλαδή, αν ανεξαρτήτω αν, κάτι ε, αν δημιουργεί κάτι και το βγάζει στο διαδίκτυο, πάντα κάποιο κάπου θα θεωρήσει ότι α, αυτό το βλέπω ξέρω, ελεύθερα. Άρα, άρα μπορώ είναι να είναι το κάνω ό,τι θέλω. Ναι, ναι, είναι δημόσιο. Μπορώ να το, κάνω, να το πάρω, να το παίξω ξέρω, από εδώ, από εκεί, να το κόψω, να το. Τέτοιο... Που. okay, κάποια εμπίπτουνε μέσα σε αυτό που λέμε fair use, ρε παιδί μου, αλλά σίγουρα όχι αυτό που έκανε ο δημοσιογράφο. <laughs> και τι με στεναχωρεί, ρε παιδί μου. Ότι το αστρόνιο έκανε το research του, έκανε την προσπάθειά του να τραβήξει το βίντεο, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Και το θεωρώ πολύ άδικο να του το κλέψει μία τηλεοπτική εκπομπή που έχει τόσο μπάτζετ, να πάει να γυρίσει όσες συνεντεύξεις θέλει, να κάνει τα κονέ, να πάει στο Λονδίνο, να γνωρίσει τη Σοφία από κοντά αυτός ο δημοσιογράφος. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ στενάχωρο. Και στενα... Είναι και yeah. κρίμα δηλαδή το ότι έχει ξεπέσει τόσο πολύ τηλεόραση που δεν μπορεί να παράξει δικό τη content και πρέπει να κλέψεις εισαγωγικά από άλλους δημιουργούς στο ίντερνετ ας πούμε Κοίταξε, καλά. Το ότι έχει πέσει η γενικά η Ελληνική τηλεόραση νομίζω δεν ε, το αμφισβητεί κανεί. Κοίτα, βέβαια ε, υπάρχουν ορισμένε εκπομπέ που είναι. Οι οποίε, ναι, okay. Iconic. Συμφωνώ. Ε, και θεωρώ ότι γενικά και στην ART γίνεται ε, πολύ καλή δουλειά. Τέλεια δουλειά γίνει ναι, στην έρτη. ναι. Νομίζω ότι ήταν και λίγο, ξέρει, λόξα του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ρε παιδί μου. Ναι. Λίγο έτσι, ένα ναρκισμό, κάτι, κοιτάξτε να δείτε τι έκανα και τι κατάφερα. Πόπο πω, πω, ε... και λέει σε κάποια φάση εντωμεταξύ, Άμα δεν το έχετε δει, να, να το κουκλάρετε αυτή την κόντρα. Ε, λέει σε κάποια στιγμή, Και αν δεν μίλαγα και τα αγγλικά τα δικά τη, τα πολύ βρετανικά, δεν με καταλάβαινε Μαι, ναι, 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 η Σοφία. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Καλά, ήταν. Δηλαδή <laughs> έπρεπε να βάλει και λεπτομέρειε <laughs> ψεύτικε, α πούμε, <laughs> <laughs> για να του πει ότι όντω τη πήρε συνέντευξη. Κομικό-τραγική κατάσταση. Καταρχά. Ε, θαυμάζω απεριόριστα την ψυχραιμία του Παύλου. Δηλαδή, επειδή ρε μου, το είδα εκεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ε, να, να το ποστάρει στα social media, α πούμε, να το. Ε, να το συζητάνε και τα λοιπά. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω πώ παραμένει τόσο ψύχρεμο με αυτό το σκηνικό. Εγώ θα είχα βγει από τα ρούχα μου. Ναι. <laughs> Κανονικά. Σε πολύ μπορεί και να άρεσε. <laughs> <Έτσι>. <laughs> <laughs> Αλλά ρε παιδί μου, κάπω γιατί να το κάνει. Ε, Ενώ από την πλευρά του δημοσιογράφου, γιατί, γιατί, δηλαδή, πώ έγινε όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ε, ο Παύλο και η άλλη κοπέλα που είχαν ε, διοργανώσει όλο αυτό το, το, τη συνέντευξη, στείλαν κάποια αποσπάσματα. από, το, από τη συνέντευξη στα κανάλια για προώθηση τη δουλειά του. Και σε κάθε απόσπασμα το είχαν εξο... εξατομικεύσει λίγο και είχαν, ξέρω εγώ, πήρε παιδί μου. Είχαν να... ψηλοαλλάξει τι ερωτήσει για να στείλουν content διαφορετικό. Ναι, στα αλλά κανάλια. είχαν πει και στο ρομπότ να χαιρετήσει τον εκάστοτε δημοσιογράφο. Okay. Άρα, οπότε, ξέρω εγώ, είχαν ένα βίντεο που έλεγε, ο εγώ, Νάσο, που ήταν, ξέρω εγώ, ο συγκεκριμένο. Και το στείλανε, ξέρω α, εγώ, και το του είπε. Νάσο... Ότι Νάσο. Ήταν... Ναι, ναι, ήταν πραγματικό. Ήταν okay. πραγματικό. Και το στείλανε και του λένε, λένε παίξτε τα. Με την άδειά μα, αρκεί να αναφέρεται ότι ε, ξέρω, εγώ έγινε ας πούμε, από το κανάλι Αστρόνιο με την ε, συνεργασία τη σε Μανέτα, ναι. αν δεν κάνω λάθο, λέγει η κοπέλα κτλ. Και φυσικά και ο Παύλο λέει ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το στείλουμε αυτό το πράγμα και θα το φτιάξουν, θα το μοντάρουν, ώστε να φαίνεται το κάνανε οι ίδιοι. Γιατί ρε παιδί μου να το κάνει, Δηλαδή, άμα το έπεσε απλά και έλεγε ότι μα το έστειλε ο Τάδε, α πούμε, και κοιτάξτε, ναι. ξέρω να δείτε ενδιαφέρον. Ή όχι, μα το έστειλε. Απαραίτητα έγινε αυτό, ξέρω εγώ. Πόσο ενδιαφέρον. Γιατί πραγματικά ε, τάξε, είναι ε, πολύ ενδιαφέρον. <laughs> δε, με, ξεπερνάει, με ξεπερνάει. Γι' αυτό λέω πραγματικά ότι νομίζω ότι είναι ε, στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Όχι ότι γενικότερα η ελληνική τηλεόραση δεν ακολουθεί παρόμοιε τακτικέ. Mm. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν. <laughs> Έχει κάποιον αγαπημένο creator. Τη κοινότητα τη δικιά σα. Κάποιο που παρακολουθεί όλα τα βίντεο, φανατικά. Μη μου πει φίλο σου. Να μην πω φίλο μου. Όλοι φίλη φίλοι μου είναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, Σου λέω ότι. Είναι δύσκολο όμω γιατί είναι φίλη μου. Αγαπώ πολύ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό ο αρχαιό storyteller. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του Σαρακατσάνη γι' αυτό επειδή ήξα, πούμε και να, κάνουμε, να, συνεργαστούμε και πιο στενά. Ο Στάμος μου αρέσει, αλλά γενικά το κάνει πολύ part-time. Τι άλλο, ο Κοσμά, ο Γκρικονόμικ, θεωρώ ότι κάνει καλή δουλειά και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και τον εκτιμώ αρκετά. Ε, καλά, η γεωγραφία πολύ cool, θεωρώ ότι. Ναι, είναι πολύ τε, cool. Ε, με ρώτησε να πω ένα και του έχω πει όλου. Okay. Ωραία, <laughs> άστα <Άς το> αυτό. <laughs> Θέλω να μου πει κάτι που δεν περιμένουμε από σένα. Ωραία. Τι άλλο content παρακολουθεί. Ναι, γενικά δεν παρακολουθώ πολύ δυστυχώ. Δεν ξέρω αν το έχει πάθει κι εσύ αυτό. Ναι, εκα... τώρα. Τι νοιάζει. Σχεδόν μιλάμε... κανέναν δεν βλέπω αυτή την περίοδο yeah. γιατί είμαι σε μια φάση λίγο. Δεν βλέπω... Δηλαδή παίζει να μην βλέπω ούτε του ξένου που βλέπω συνήθω. Ωραία, κοίταξε. Εγώ παρακολουθώ δυο-τρει, α πούμε, ρε παιδί μου. Έτσι, 3 -3, 3 -3, 3 -3. Το ρε... guilty pleasure σου, ρε παιδί μου. Δεν, δεν έχω ρε. Κάτι τρα. Να πούμε ότι Πόπο είναι και αυτό ο κανονικό άνθρωπο όπω όλοι οι άλλοι. Εννοικότητα το σημαίνει. Απλά κάπω δεν έχω. Δεν, δεν έχω πολύ χρόνο και γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τότε που ξεκίνησα κάπω να κάνω YouTube και να το έχω σαν δουλειά μου και τα λοιπά, κάπω δυσκολεύομαι να το ευχαριστηθώ σαν άθια ναι, τη. Το καταλαβαίνω. Γιατί ξέρει, βλέπει όλε. Όχι, oh, θα μπορούσα και εγώ να το κάνω αυτό. Και τι ωραία ιδέα! Και... Oh, εδώ ξέρω γιατί είναι έτσι αυτό το φω ή το άλλο. Κάπω ναι. Βλέπω okay. όλο το backstage και δεν θέλω. <laughs> Θεωρείς <laughs> ότι ο τομέας τη επιστήμης είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος το... Γιατί τόση ώρα λέμε ο τάδε, ο τάδε, mm. ο στρόνιορ και ο, στολι, ο storyteller, ο μυθόλοντζης, το τάδε Κοίταξε το τι θεωρώ, εγώ κάπως δεν ξέρω αν έχει και πολύ σημασία Δηλαδή υπάρχουν στατιστικά υποθέτω στο το πόσο είναι ρε παιδί μου τα ποσοστά ανδρών γυναικών ε, Ξέρω ότι σε επιστήμες υγείας ε, νομίζω ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες ας πούμε Δηλαδή η... εκεί το ποσοστό είναι Μεγαλύτερο από το αντίστοιχο αντρικό. Εννοώντα βιολόγου, γιατρού. Σε κάποια άλλα υποεκπροσωπούνται σίγουρα. Δηλαδή σε τομεί όπω επιστήμη υπολογιστών, ηλεκτρολόγου, μηχανικού κτλ. Τώρα, γενικότερα, αν με ρωτάς αν η επιστήμη είναι αντρική δουλειά, σίγουρα όχι. Αυτό είναι. να μου αντρική δουλειά. Σίγουρα ναι. <laughs> σίγουρα ναι. <laughs> Αλλά ακόμα και το ότι, ρε παιδί μου σε κάποιε τομεί μπορεί το ποσοστά των γυναικών να είναι μεγαλύτερα. Ακόμα υπάρχει αντίληψη ναι, ότι, ότι α, οι θετικέ Ναι, είναι ναι, 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 οι θετικές, δεν είναι για τα κορίτσια. Καλά, είναι το μεταξύ. Ε, άκουγα μια, ένα podcast του, του Δημοκίδη, το ξέρει, το Μικροπράγματα. Εμένα με ρώτησαν να ξέρω τα μικροπαρατά. Ακούσει από Εσύ το πρώτο το μέχρι το... το τελευταίο. Ωραία, άκουγα το τελευταίο με τι άβολε συνεντεύξει. Ναι. Ε, ήταν ένα δημοσιογράφο, ένα ραδιοφωνικό παραγωγό. Έπαιρνε μια συνέντευξη από μια κοπέλα η οποία ήταν ο πρώτο άνθρωπο που τελείωσε με δέκα το μαθηματικό Θεσσαλονίκη, του Άπη Και τη έπαιρνε συνέντευξη. Και έλεγε κάποια, κάτι πράγματα, κάτι. Δεν θέλω να τον κακοχαρακτηρίσω τον άνθρωπο, αλλά κάτι, ρε παιδί μου, απόψει και αντιλήψει, πραγματικά από το χρονοτούλαπο από <laughs> τη ιστορία. Ότι εντάξει, πώ και εσύ, μια κοπέλα, ξέρω σπουδέ μαθηματικά, συνήθω αυτό, ξέρω εγώ, δεν και τα κορίτσια. και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Ε... Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα εκεί έξω αυτή η αντίληψη. Δεν έχει καμία, καμία, καμία απολύτω επιστημονική βάση. Ναι, προφανώ. Έχει μόνο κοινωνική. Θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση, τελείω άκυρη με όλο αυτό που συζητάμε. Okay. <laughs> τι είναι για σένα η ενέργεια, Ναι. Τι είναι Σαν... για μένα η ενέργεια, Ναι. Στέφανο ρε παιδί μου, μη μου το πα στο κομμάτι το απόλυτα επιστημονικό. Εσύ με τη δουλειά που έχει κάνει και με το ρίζετ ναι. που έχει κάνει τόσα χρόνια. Τι θεωρείς ότι είναι η ενέργεια τελικά. Πως δεν έχει να κάνει με το επιστημονικό, αυτό. Δηλαδή έχει δηλαδή, να κάνει δηλαδή, με το επιστημονικό. Κάνει. Ρε, παιδί μου, δεν θέλω να μου πεις τον, τον ορισμό. Πώς θα εξηγού την ενέργεια σε έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, που δεν έχει ιδέα. Ωραία, το πιο απλό που μπορώ να πω είναι υποθέτω ότι η ενέργεια είναι αυτό το πράγμα που σου επιτρέπει να κάνεις πράγματα. Ναι, ρε, παιδί μου, η ενέργεια δεν είναι κάτι από το οποίο δημιουργούμαστε κι εμεί και μετά πεθαίνουμε και φεύγει από το σώμα μα και το παίρνουν τα σκουλίκια και το κάνουν κάτι άλλο και μετά αυτό το κάτι άλλο γίνεται κάτι άλλο. Ναι, μπορεί να τα ανάγει όλα σε ενέργεια, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή να πει και εγώ ότι... και τα. Δεν ήθελα να το αναγάγω. Να το αναγάγω. Δεν ξέρω αν μπορώ, ρε παιδί μου, να το πω εκτό του επιστημονικού πλαισίου. Ναι, μπορεί να πει ότι είμαστε όντω ενέργεια. Άμα δεν θεωρεί ότι και η μάστιγα. Είναι μάζα τα πάντα ενέργεια. Είναι μια ιδιότητα τη ενέργεια, ναι. Εγώ που θέλω να πάρω είναι, την απάντηση ναι, που ναι. θέλω από σένα. Η απάντηση είναι τα πάντα ενέργεια. Ναι. Είναι, είναι, ναι. Για σένα όμω τι είναι η ενέργεια. Πώ τη φαντάζεσαι, Δεν την απεικονίζει κάποιο μυαλό σου. εγώ Έχω ακριβή είναι μια μπαταρία, εικόνα. Δεν την Την απεικονίζω. Αλήθεια. <laughs> <laughs> ναι. Εσύ πώ την απεικονίζει. Εμένα είναι ένα πράγμα κόκκινο, ναι. βαθύ, που γύρω-γύρω έχει πορτοκαλί, σαν φωτιά κάτι. Είναι στο μυαλό μου. Okay. Το οποίο είναι λίγο πιο σαν πλάσμα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ναι. δοτική. Από πού έχει προκύψει άραγε. Δεν έχω ιδέα. Είναι σαν τι τις λάμπες. Σαν ναι. λάμπ, λάμπ ακριβώς, αλλά με χρώματα μέσα. <laughs> Επειδή φαντάζομαι ότι έχει παρακολουθήσει όλη την πορεία της επιστήμης και τα λοιπά λόγω της ιδιότητά σου, ναι. θεωρείς <laughs> ότι στα επόμενα χρόνια υπάρχει κάτι που θα αναπολούν οι επόμενε γενιέ από τη δική μα αυτή που ζούμε τώρα. Τύπου. Yeah. Θα πω ένα χαζό παράδειγμα. Mm -hmm. Τα δέντρα. <laughs> <laughs> Μπορεί σε 50 χρόνια να μην υπάρχουν πολύ. Εγώ, όταν ήμουν νέο, υπήρχαν δέντρα. υπήρχαν <laughs> δέντρα Είχαμε κάτι <laughs> πλατιά, ξύλινα <αλλά> πράγματα <laughs> στον ορίζοντα. Καταρχά, να πω ότι δεν έχω παρακολουθήσει σίγουρα όλη την βαριά τη ευθύνη. Μπορεί να με αφήσει να έχω μια εικόνα σου στο μυαλό μου τελειοποιημένη όχι, 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 και να μην την καταστρέφει. Πρέπει να την καταστρέψω. Φαντάζομαι ότι από την αρχή του, του κόσμου μέχρι σήμερα τα έχει παρακολουθήσει όλα. Όλα, 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 όλα τα έχω παρακολουθήσει. Είμαι αθάνατο. Είμαι ο man in the room. Λοιπόν, σε αυτό το, έτσι, το, κλιματικό κομμάτι πιστεύω θα μας λείψουν πολλά πράγματα. Αέρας που μπορούμε να αναπνεύσουμε. Okay. Δέντρα, ε, που να υποφέρονται χειμώνα θα έχουμε για λίγα χρόνια μέχρι ναι. να ε, κατέβουν όλοι πάγια από πάνω να φτάσουν κάτω και μετά θα φύγει <laughs> και αυτό οπότε θα είναι μόνο καύσωνας. Ναι, ναι αυτό το θέμα δεν είναι. δεν, δεν είμαι καθόλου σιόδοξος για το θέμα της κλιματικής αλλαγής γενικά. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να τηλεμεταφερθούμε κάπου. Κυρ, κυριολεκτική τηλεμεταφορά, όχι το λόγραμμά μας Ωραία. που γίνεται Ωραία. Θέλω να το Θέλω αυτό. Θέλω πάρα <laughs> πολύ. Ωραία. Άρα θεωρείς ότι βρίσκεις σε ένα σημείο και άμα με κάποιο τρόπο μπορώ να σε πάρω από αυτό το σημείο, σε πάω σε ένα άλλο σημείο. Ναι. Ωραία. Όλα τα άτομα σου με κάποιο τρόπο ναι. να διασπαστούν. Ναι. Να διασπαστούν. Ναι. Άρα δεν πεθαίνεις εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας που λένε α ναι. ας πούμε ότι και το time travel... Το time travel θεωρείς ότι είναι πιο εφικτό από την τηλεμεταφορά. Και τα δύο στη σφαίρα τη ε, επιστημονική φαντασία, αλλά ίσω να είναι λίγο πιο εφικτό. Ωραία, α μιλήσουμε λίγο για τη τηλεμεταφορά. Ωραία, Ωραία, ναι. Ο αρχικό ο εαυτό, δηλαδή θέλει εσύ τώρα να πάρει κάπω, πε ότι είσαι η πληροφορία, ρε παιδί μου. Ναι. Το πώ είναι διατεταγμένα, α πούμε, τα άτομα μέσα σου. Ωραία. Θα την πάρει αυτή και να τη μεταφέρει κάπου αλλού και να το ξαναφτιάξει εκεί το σώμα σου. Άρα. Σε ε, κλωνοποίηση, ε, ακούγεται και Είσαι η ίδια ζωή που ήσουν στην αρχή. Είσαι, είσαι ένα αντίγραφο. Είμαι ένα αντίγραφο. Γιατί άμα πάρω την πληροφορία και απλά το φτιάξω. Είναι σαν να σε κλωνοποιώ. Ωραία, είμαι ένα αντίγραφο, αλλά εγώ θα έχω όλε τι αναμνήσει. Ναι, θα έχει όλε τι αναμνήσει. Αλλά είστε το ίδιο άτομο. Τι συμβαίνει εκεί πέρα, δηλαδή. Είμαστε, αλλά δεν είμαστε κιόλα. <laughs> Άρα εγώ θα πεθάνω. Εντάξει, μην είχα... να τη λέμε μεταφερθώ ναι. ρε, παιδιά. Καλά, είμαι και εδώ. Εννοώ ότι κάπω. Κάπο, κάτι δεν θα, δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Αλλιώ ε, πρέπει να υποθέσει ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την πληροφορία, α πούμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να μεταφερθεί κάποια ψυχή, ας πούμε. Που, το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει και ακόμη, ουσιαστικά. Το λέω, μπορεί να μην το έχουμε είναι, ανακαλύψει. Και δεν είναι, εντάξει, επιστημονικά, ας πούμε, δεν, ναι. είναι, δεν έχει καμία βάση. Εννοείται, αλλά φαντάζομαι ότι στο μέλλον σίγουρα κάποια πράγματα από τώρα τα θεωρούμε δεδομένα, μπορεί κάποια ε, τέτοια να τα ανατρέψει όλα. Εγώ είμαι ανοιχτή ναι. ότι πάντα μπορεί, ρε παιδί μου, στο μέλλον, κάτι που εμείς τώρα θεωρούμε δεδομένο, Κάποια πληροφορία να τα ανατρέψει. Ε, θα σου πω κυρίω όχι. <laughs> ότι δεν, να μην έχω εγώ ελπίδα. δεν υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο θα ανακαλυφθεί και θα μα κάνει να ασκήσουμε ας πούμε, τα πτυχία μα. Καλά, δεν σου λέω να τα σκεφτείτε αλλά μπορεί να δει κάτι καινούργιο το οποίο δεν το είχαμε ανακαλύψει πριν τότε, ναι. το οποίο να αλλάξει λίγο τα δεδομένα, ναι, όπω το ξέρουμε. Ναι. Αυτό ναι, αυτό ναι, αλλά. Καλά, όχι να τα ανατρέψει 180 μίλια, και εντάξει, φαντάζομαι Γιατί είναι λίγο περίπου. Ναι, ναι, πολλοί άνθρωποι έχουν στο μυαλό του ότι κάπω έτσι προχωράει η επιστήμη. Ότι έρχεται μια καινούργια θεωρία ναι. και ανατρέπει όλα τα προηγούμενα. Ναι, αλλά άμα μάθουμε τελικά ότι είμαστε είναι simulation. <laughs> αυτό... αυτό... δεν θα τα ανατρέψει θα όλα. Το μόνος. <laughs> θα τα σκίσω μόνο Θα... το βγάλω και θα το σκίσω όντω το πτυχίο. Ωραία. Και, και θα α... το α... κάνω και βίντεο στο YouTube. Και, εγώ. και εγώ. για το, space travel, για το time, time travel, θεωρώ ότι όντω τελικά ίσω και να είναι λίγο πιο εφικτό. Γιατί μπορεί κάπω να έχει να κάνει με τρύπα του όζοντο με μαύρη τρύπα. Ναι. Κάπω. Ναι, μπράβο. Έχει δει αρκετέ ταινίε. Μπράβο. Έχω δει πάρα πολύ Doctor και έχω δει και πάρα πολύ Vissos. Σωστά. Ωραία. Και ναι. πολύ TikTok. <laughs> Απλά επειδή έχουν βγει τον το τελευταίο καιρό πούμε, με όλο αυτό που έγινε με, το, με την NASA που είχαν κάποια ευρήματα τα οποία τα παρουσιάσαν στα Αμερική το καθόλου αυτό mm, το, το κόνσεπτ με κάτι εξωγήινους με κάτι τέτοια ότι ah, βγήκανε ναι. και είπανε. είπαν ότι δεν ήταν από την NASA αυτό ναι. Όχι έγινε και με την NASA ένα αυτό που λες ναι ήταν στο Μεξικό με τους εξωγήινους αλλά βγήκανε και από την NASA και είπαν ότι εμείς έχουμε ευρήματα ζωής ναι εξωγήινη στα το... πόσα εισαγωγικά. Θυμάμαι. Οι θεωρίε συνωμοσίε αυτή τη στιγμή έχουν πάρει φωτιά, α πούμε. Καλά, φορμή ψάχνω. Εννοείται και εγώ τρελαίναμε για θεωρίε συνωμοσίε, άλλο αν δεν τι πιστεύω. Okay. Αλλά φτάνω σε σημείο του τύπου και ήταν να δει πώ τα συνδέσαν όλα αυτά και πώ τα σκεφτήκαμε. <laughs> α, είναι κοινωνιολογικό το ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Πολύ <laughs> κοινωνιολογικό, έχει δίκιο. <laughs> Πιστεύει το μεταφυσικό. Όχι. Όχι. Κοίταξε. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν ε, μεταφυσική υπάρχει σαν έννοια στην φιλοσοφία. Αλλά νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο δεν είναι το μεταφυσικό, εννοεί το υπερφυσικό. Κάτι που okay. βρίσκεται εκτός εκτό τη φυσική δηλαδή. Και κάπω δεν, δεν μπορεί να το μελετήσει κιόλα το υπερφυσικό. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ ρε παιδί με τι θεωρίε και του νόμου και τι εξισώσει που έχω φτιάξει ναι. για να, μελετάω τη φύση, για να μελετήσω κάτι εκτό τη φύση. Οπότε πάλι φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι σημαίνει πιστεύω. Ότι... Δεν σου έχει τύχει, α πούμε, ποτέ πιστεύω. κάτι που λε. Ε, όπα. Πιστεύω ότι όλα έχουν μια εξήγηση. Okay. Θε, θεωρώ ότι όλα έχουν μια εξήγηση. Ότι. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, όσο ρε παιδί μου και υπερφυσικό και να μην, να μην υπάρχει φαινομενικά κάποια εξήγηση, θεωρώ ότι τελικά ε, υπάρχει. Άρα δεν φοβάσαι φαντάσματα. Δεν φοβάμαι τα φαντάσματα. Δηλαδή, α πούμε. Δεν φοβάμαι το σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι λογικό, γιατί. <laughs> είναι προγραμματισμένο το μυαλό μα να προσπαθούμε ναι, ναι. να προστατευτούμε από το σκοτάδι και τα άγρια ζώα που μπορεί να κρύβονται Σωστά, σε αυτό. Ναι, ναι. Αλλά εγώ σε ρωτάω του τύπου, ρε παιδί μου, πα ένα σπίτι στοιχειωμένο σε πολλά εισαγωγικά <laughs> τώρα. <laughs> Και παίζει Ouija board. δεν θα χεστεί λίγο πάνω σου. είσαι τόσο ατρόμητο. Όχι, ατρόμητο δεν είμαι σε καμία Εντάξει, μπορεί να λίγο έτσι να όλο το vibe παιδί μου, creepy και τα λοιπά. Αλλά οκ, ποτέ δεν θα. Δεν νομίζω ότι θα έλεγα. Θα μου φαντάζομαι Οκ, εντάξει, το δέχομαι. Ωραία, πάμε σε ερωτήσει που έχει κάνει το κοινό για σένα με την παντόφλεγο. Θα πήγαινε θεωρητική, αν γύριζε το χρόνο πίσω. Όχι, πιστεύω ότι θα πήγαινε. Να διαβάζω δηλαδή, αρχαία, λατινικά και τέτοια. Ναι, και να ασχοληθεί περισσότερο με τη φιλοσοφία και όλο αυτό το κομμάτι που από ό,τι φαίνεται σε απασχολεί κιόλα. Μ' αρέσει πολύ η φιλοσοφία. Ε, μ' αρέσει η κοινωνιολογία. Μ' αρέσουν ναι, κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά δεν μπορούσα καθόλου τα υπόλοιπα, α πούμε. Είμαι εντελώ κράπα στην ιστορία και στη γεωγραφία. Αλλά εντάξει. Ναι. Okay, <laughs> δεν <φιάνεται γιατί> θαυμάζει <laughs> <αυμάζεις laughs> αυτά τα δύο <laughs> προφίλ ναι, ναι, τόσο ναι, ναι, πολύ. Ναι είμαι πολύ σκράπος αυτά. Δεν μπορούσα καθόλου τα αρχαία καλά και τα λατινικά γενικότερα. Οπότε πάλι θα επέλεγα νομίζω θετικές επιστήμες. Ή μπορεί να... Δεν γίνεται κάπως να πω φιλοσοφία, αλλά... Α, φιλοσοφία της επιστήμης θα μπορούσα να πω. Ναι, θα μπορούσα να πας ναι, εκεί. Κλασικά για τη φωνή σου, αν το έχει σκεφτεί να πα για μεταγλώτηση. Παιδιά, το έχω σκεφτεί, αλλά δεν μου έχει έρθει κάποια πρόταση. Δηλαδή, Παίξτε λίγο. Ναι, κάντε λοιπόν, λίγο. έλα παιδιά, κάντε του πρώτο, έχει τρομερή φωνή, πρέπει <laughs> κάπως <laughs> να ξεκινήσει yeah. αυτό το πράγμα να... Εγώ θα έκανα και audiobook, θα ήταν κάτι που θα μου άρεσε. Άνετα, yeah. σε άκουγα. Yeah. Γιατί έχεις μπιφ yeah. με τα ζώδια? Γιατί, τι γιατί. Και κανονικά για... έπρεπε εγώ να στην κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά yeah. τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχάς, έχω μπιφ σε προσωπικό επίπεδο <laughs> με τα ζώδια, γιατί ε, έχουν Τη πάρει, έχουν και πάρει καλά. την καλή λέξη. Είμαι παρθένος. Γι' αυτό έχεις μπιφ. Γιατί δεν, αρέσει αυτό που πούμε, <laughs> δεν σου αρέσει αυτό που σούλαχε. Δεν σου αρέσει αυτό που σούλαχε. Αν ήμουν, α πούμε, τάβρο. Ταύρος... Αν ήσουν υδροχό, θα είναι υπέροχα <laughs> τώρα. <laughs> δεν μου αρέσει που έχουμε πάρει την καλή τη λέξη. Γιατί η αστρολογία τι σημαίνει, ρε παιδί μου, μελέτη των άστρων. Έτσι. Και το έχουμε αστρονομία χωρίσει. Αστρονομία δεν είναι αυτό. Α, αστρονομία είναι μελέτη του νόμου okay. που έχουμε. Και αστροφυσική έχουμε δηλαδή δημιουργήσει αυτέ τι δύο λέξει. Σα <laughs> έφτιαξαν τη λέξη. Για να διαχωρίσουμε <laughs> από την αστρολογία. <laughs> γιατί κάποτε, ρε παιδί μου, παλιότερα. Έτσι, πριν μερικού αιώνε, όλα ήταν αστρολογία. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι κάναν αστροπαρατήρηση και μελετούσαν του νόμου των πλανητών και τι κινήσει κτλ., κάνανε και αστρολογικέ προβλέψει. Λέγανε και τα ζώδια. Ναι. <laughs> ήταν αυτή η φάση του. Σε κάποια φάση, προφανώ, διαχωρίστηκε η, η επιστήμη που χρησιμοποιεί, που χρησιμοποιεί την επιστημονική μέθοδο από τα ζώδια. Okay, αλλά κράτησαν σπάτε. την καλή λέξη. Γι' αυτό δηλαδή με εκνευρίζουν full σε πρώτη Ωραία, φάση. Άρα, εσύ δεν πιστεύει ότι οι πλανήτε το που βρίσκονται. Να και να και... το πιστέψω. Δεν... Δεν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μπορεί να ισχύει κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο μηχανισμό που θα μπορούσε να το Το που βρίσκεται το φεγγάρι, α πούμε, τέτοιο. δεν επηρεάζει τη φύση γενικότερα. Επηρεάζει μόνο τη θάλασσα. Αυτό με τι παρατηρήσει. Είσαι άνθρωπο που λέει μεγάλα λόγια τύπου ποτέ δεν θα το έκανα αυτό ή για πάντα. Θα είμαι φαν για πάντα ή θα, θα σε αγαπώ για πάντα. Προσπαθώ. Γιάννη το... Σαρακατσάνη. <laughs> Γιατί ε, αυτό φαντάζομαι, μόνο εκεί θα το λέγε. <laughs> προσπαθώ να το αποφεύγω. Το νιώθει όμω. Είσαι έντονο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Πώ με βλέπει. Θα τα κάνει όλα λίμπα για είναι έρωτα. Όχι. <laughs> Κατάλαβα, ξενέρωτο. <laughs> ναι, ναι, Καλά ναι. κάνει, εντάξει. Υπερισχύει ε, η λογική. Δεν συμφωνώ ότι ε, τα συναισθήματα και η λογική είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θεωρεί δηλαδή ότι η λογική του κάθε ανθρώπου είναι τα συναισθήματά του. Τώρα, παιδί μου, ότι το ένα κάπω επικαλύπτει. Επικαλύπτονται αυτά τα δύο τέτοια και το ένα ε, επηρεάζει το άλλο. Έλα, ρε, δεν σου έχει τύχει ποτέ η λογική σου να λέει ένα, αλλά εσύ να θε να κάνει κάτι άλλο. Ναι, Συνέχεια αλλά... μου συμβαίνει αυτό. Ναι, οπότε... Θα σου πω το πιο απλό. Ναι, εσύ ναι. δεν παθαίνει τύπου. Γουστάρει ένα άτομο. Το αυτό. οποίο το βλέπει ότι είναι ακατάλληλο για σένα. Το οποίο το βλέπει ότι είναι ακατάλληλο για σένα. Και ξέρει ότι ρε, φίλε έχει κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά δεν μπορεί. Και μπορεί και να υποκύψει. Ναι, ε, αλλά και πάλι κάπω δεν εκλογικεύει κάπω την απόφασή σου. Δηλαδή να πει ρε παιδί μου ότι. Ε, εντάξει, τελικά. Όχι, δεν την εκλογικεύει. Λε, εντάξει, το κάνω γιατί είμαι μαλάκα. Τι να ε, σου ε, ωραία, πω. και αυτό κάπω μια εκλογικεύση είναι. <laughs> είμαι αδύναμο, ξέρω εγώ, είμαι μαλάκα <laughs> και ναι. κάνω γιατί δεν μπορώ να. τέτοιο να δεσταθώ. Ναι, καταλαβαίνω τι λε. Ε, εγώ θεωρώ ότι επικαλύπτονται σε αρκετά σημεία. Και ότι πολλέ φορέ η λογική σου επηρεάζεται από τα συναισθήματά σου. Γιατί όταν Ζή. λέμε λογική, ρε παιδί μου, κάπως... Τι εννοούμε, εννοούμε, δεν εννοούμε αυτό που ορίζεται αυστηρά στη φιλοσοφία λογική, εννοούμε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, τέλο πάντων. Υπάρχει <Τι> ένας υποτυπώμενος θεός που μπορείς να του κάνεις μία ερώτηση Θεό mm -hmm. Θεός εννοούμε ότι ξέρει τα πάντα για τη ζωή και το σύμπαν και γενικότερα τα παντα mm -hmm. Ποια θα ήταν αυτή η ερώτηση που θα του έκανες. Τι απαντάνε συνήθως αυτές τις ερωτήσεις. Πολλοί θα λέγανε αν υπάρχει Θεός. Αφού ξέρω. μπορώ και του κάνω ερώτηση. Δεν υπάρχει ο Θεός. Είναι μία, ερω... ah. Είναι μία ερώτηση που μπορείς να κάνεις και να πάρεις απάντηση. Οποιαδήποτε ερώτηση. Ναι. Πιστεύω ότι θα, θα ρωτήσω κάτι τελώς χαζό. Με αγαπάει <laughs> η μαμά μου. ναι, σε φάση, ξέρω εγώ, ε, θα βρέξει σήμερα που έχω απλώ ρούχα. <χωρίζει> Δεν ξέρω γιατί. Χάλασε τη μία σου ερώτηση <χωρίζει> για αυτό το πράγμα και πραγματικά σου λέω θα σε μπλοκάρω από όλα τα social media. Τι θα ρωτούσε εσύ, ρε παιδί μου, δώσε, δώσε μου λίγο, α πούμε. Το... Σε φάση ποιο είναι το νόημα τη ζωή, α πούμε. Θα ρωτούσε κάτι τέτοιο. Νομίζω το νόημα τη ζωή το έχω βρει. Ε, θα ρωτούσε αν υπάρχει ζωή με το θάνατο, ναι, αυτά, δηλαδή πολύ πιθανό. Αυτά τα πράγματα που μου έρχονται ναι, στον κόπο. Στο για να μου φύγει η φοβία ή για να μου ξα... δημιουργηθεί μεγαλύτερη φοβία για το θάνατο. Άρα θα άλλαζε κάπω τη ζωή σου τελικά αυτή η συνειδητοποίηση. Ναι. Δεν θα φοβόσουν τόσο το θάνατο. Ναι. Πιστεύει ότι ισχύει αυτό. Δεν θα φοβόμουν τόσο το θάνατο ή, θα... ή το ανάποδο θα προσπαθούσα πραγματικά πλέον και συνειδητά να δράξω τη ζωή από τα μαλλιά. Μα γιατί, αφού έχει και άλλη μετά. Αιόνια. <laughs> ήδη το κάνω. Ναι, έχει δίκιο. Ωραία. Μπορεί να ρώταγα κάτι για το σύμπαν του τύπου. Ωραία, και αυτό θα ήταν. Αν υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι, σίγουρα δάξει, υπάρχουν, ναι. αλλά θα ήθελα να δω ρε, παιδί μου, κάτι. Κάνει αυτή την ερώτηση. Ναι. Και σου πω, ναι, υπάρχουν. Και είσαι η μόνη που το ξέρει. <laughs> το λέω και στου υπόλοιπου. Και σε πιστεύουν, ναι. Ε, πε ότι σε πιστεύουνε, ρε παιδί μου, πω. πω Ξενέρωτο. <laughs> ωραία, φτάνει. <laughs> Εντάξει, δεν πειράζει. Σα απαντάω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, πε. Ωραία, σε πιστεύουν. Μπορεί κάποιο να το αποδείξει ότι. Τέτοι, εντάξει, μπορεί να έκανε τότε μια τέτοια ερώτηση. Γιατί εγώ σκεφτόμουν αυτό. Τι ερώτηση θα έκανε Αν ζούμε, ξανά όσο μια προσωμείωση ή αν υπάρχουν. Όσο αυτό. Ένα... και έτσι <σχει> όπω άνοιξε, έτσι κλείνει και το κρίμα. <σχει> ζούμε τελικά σε προσωμείωση. Όλα είναι κύκλο. Όλα είναι κύκλο. Αυτό ήταν το κρίμα. Εύχομαι να σου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία, πέρασα να ξανάρθω. Να ξανάρθω όποτε θέλει. Απλά δεν νομίζω να σου πάρω συνάντηση <laughs> την επόμενη φορά που θα, έρθω. θα αργήσω δηλαδή. Δεν έχω ξανακάνει δεύτερο άτομο. Να πάτε να ακολουθήσετε την καθημερινή φυσική σε όλα τα social media. Πραγματικά κάνει ε... τρομερή δουλειά. Να μάθετε, να ξε... τυφλωθείτε κι εσεί λίγο. YouTube, Instagram, Facebook. Έχω και TikTok. Εντάξει, δεν είναι πολύ ανεβάζω πράγματα. Στενάχωρο. Αυτά πρέπει να πει κάτι έκαιρο για να κλείσουμε. Βίο Ανθό Πρωτοδο.